Με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και άλλων ευάλωτων ομάδων που διαμένουν στην περιφέρεια της Ηπείρου στις δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχυθεί η προοπτική της τοπικής ένταξης, λειτουργεί εδώ και 1,5 περίπου μήνα το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης στην οδό Αραβαντινού 6 στα Γιάννενα. Το κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του από το κύτταρο εναλλακτικών αναζητήσεων νέων σε συνεργασία με το Δήμο Γιαννητών και συγχρηματοδοτείται από την ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Με δηλώσεις της, το μέλος της ομάδας υποστήριξης προσφύγων στα Γιάννενα, Κλεοπάτρα Παπακίτσου, αναφέρθηκε αναλυτικά στις υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο. Το κέντρο λειτουργεί επί της οδού Αραβαντινού 6Α στα Γιάννενα και είναι ανοιχτό σε καθημερινή βάση από τις 8 έως τις 4 εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Παρέχει υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν στη μετάφραση της κάρτας ασύλου, τη χορήγηση ΆΜΚΑ και ΑΦΗΜΗ, την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υποβολή αιτήσεων, όπως το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, την εγγραφή στα Μητρώα του ΑΕΔ και τη χορήγηση κάρτας ανεργίας, την έκδοση τραπεζικού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, την εγγραφή των παιδιών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την απασχόληση και τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και φυσικά την ενημέρωση για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Απότερος σκοπός της λειτουργίας του κέντρου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των προσφύγων που διαμένουν σε χώρους καταλήμματα και κέντρα φιλοξενίας στην Ήπειρο, σε δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, η παροχή νομικής βοήθειας και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, προκειμένου να καταστούν ανεξάρτητοι και να μπορέσουν να οικοδομήσουν σταδιακά τη ζωή τους εκτός των κέντρων και των χώρων διαμονής, ως μέρος της ελληνικής κοινωνίας και ως εκ τούτου ως μέρος των τοπικών κοινοτήτων. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από τον Δήμο Ιωαννητών για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων έχει επισκεφθεί το κέντρο, ζητώντας ενημέρωση και υποστήριξη από την διεπιστημονική ομάδα του κέντρου, που αποτελείται από πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, διερμηνείς, νομικό σύμβουλο, κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευτή και οικονομικό και διοικητικό προσωπικό, η οποία είναι αρμόδια για την ομαλή λειτουργία του κέντρου και την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών. Το κέντρο λειτουργεί επίσημα εδώ και 1,5 μήνα περίπου και όπως σας προανέφερα είναι ανοιχτό από τις 8 έως τις 4 το απόγευμα. Στόχος αυτή τη στιγμή του κέντρου είναι η άμεση συνεργασία με οποιονδήποτε φορέα επίσημο ή οποιαδήποτε κυβερνητική, μη κυβερνητική οργάνωση που παρέχει βοήθεια στους πρόσφυγες, να βοηθήσουμε στην ένταξη και στην καλή διαβίωση των ήδη υπάρχοντων προσφύγων στα Γιάννενα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, ειδικά τις τελευταίες 2 εβδομάδες και ανάλογα με τις εξελίξεις που προέρχονται από κυβερνητικές αποφάσεις, έχουμε μεγάλο αριθμό προσφύγων που δεχόμαστε πια στο γραφείο. Το θετικό είναι ότι υπάρχει μια πολύ καλή πρώτη συνεργασία με τους δημόσιους φορείς της πόλης και αυτό που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε είναι το γεγονός ότι η ΥΠΑΤΗ αρμοστία βρίσκεται εδώ, ο Δήμος Ιωαννητών βρίσκεται εδώ και όσο υπάρχουν αυτοί οι δύο βασικοί πυλώνες, θα συνεχίζει να βρίσκεται εδώ και το Κέντρο Πληροφόρησης. Η πλειοψηφία των αιτημάτων αφορά κυρίως σε διαμένοντες πρόσφυγες στην πόλη των Ιωαννίνων, αλλά ένα μεγάλο ενδιαφέρον ήδη αρχίζει να εμφανίζεται και από την πλευρά των άπορων Ελλήνων και αυτό είναι αρκετά για μας ανησυχητικό.